προσπάθησε χθες η Τουρκία να κλιμακώσει μια κρίση. Η ψύχρεμη στάση όμως των ελληνικών αρχών δεν της το επέτρεψε. Είχαμε την πληροφορία αργά το απόγευμα, το μεσημέρι, οι ελληνικές αρχές ότι σε μια μεγάλη νησίδα στον Εύρο, κοντά στο χωριό Κισάρι, περίπου 500 μέτρα από το χωριό, είχαν μεταφερθεί εκεί γύρω στα 300 με 500 άτομα παράτυποι μετανάστες, ανάμεσά τους μικρά παιδιά και ηλικιωμένοι. Έγινε προσπάθεια επιχείρηση των ελληνικών αρχών για να δουν τι ακριβώς συμβαίνει. Έγινε σάρωση του χώρου και με ηλεκτρονικά μέσα, γιατί υπάρχει δάσος πάνω σε αυτή την νησίδα, η οποία, να σημειώσουμε, ότι εφάπτεται του τουρκικού εδάφους. Για μας όμως είναι νησίδα. Αν επιχειρήσει να γίνει μετακίνηση δυνάμεων των διασωστών στην νησίδα, ενδεχομένως οι Τούρκοι, επειδή ακριβώς δίπλα είχαν συγκεντρώσει δυνάμεις στρατοχωροφυλακής, να υπήρχε κάποιο θερμό επεισόδιο. Αυτό λοιπόν σαρώθηκε, ο χώρος διαπιστώθηκε. Αυτό πρέπει να πούμε, ότι αυτό είναι ο υβριδικός πόλεμος. Όταν λέμε ότι φοβόμαστε υβριδικό πόλεμο, αυτό ακριβώς το πράγμα. Επειδή εκεί τα σύνορα είναι δυσδιάκριτα, έτσι είχε γίνει και με τους Έλληνες στρατιωτικούς που είχε συλλάβει ο Ερντογάν και τους κρατούσε πόσους μήνες.